Γεια σας φίλοι του καναλιού, είμαι ο Μινάς. Ήρθε η ώρα της Κρίσεως. Σήμερα είναι Σάββατο, η ώρα 5 και 10. Έξω φυσά διαβολεμένος νοτιάς. Η θερμοκρασία έχει πάει στο σαλόνι 22,5. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, η ώρα της Κρίσεως. Τι σημαίνει αυτό? Ήρθε η ώρα να βάλω το ψυγείο, το mini bar, στη θέση του, η οποία είναι εκεί στη γωνιά. Έχω ήδη προετοιμάσει την θέση, έχω σκουπίσει, έχω βάλει το διακοπτάκι και θα βάλω τώρα το mini bar στη θέση του και ερωτηματικό μεγάλο. Το ερωτηματικό έγινε στο γεγονός τι θα γίνει τώρα που θα ανοίξω το νερό. Ρεύμα είναι αυτό εδώ, 220, το δοκιμάσαμε χθες, λειτουργεί. Τώρα όμως πρέπει να ανοίξω το νερό, να γεμίσει το δοχείο. Το άνοιξα. Θα κάνουμε λίγο υπομονή, διότι έρχεται λίγο μέσα. Α, όχι, συγγνώμη, λάθος. Θα πρέπει να το ενεργοποιήσω, γιατί η βαλβίδα πίσω ενεργοποιείται με το άνοιγμα του νερού. Γι' αυτό το προηγούμενο, όταν αγωγότες, το Tummy Bar λεγόταν αυτός εδώ ο μηχανισμός, είχε μια διαδικασία που λεγόταν πλήρωση δοχείου, που σημαίνει ότι άνοιγε τη βαλβίδα πίσω και όταν έβλεπαμε ότι γέμιζε, έλεγαν οι οδηγίες ότι όταν αρχίσει να τρέχει το νερό μπροστά από εκεί που είναι το ποτήρι, τότε πατούσαμε το κουμπί και σταματούσε. Λοιπόν, εγώ θα κάνω χειροκίνητη διαδικασία, του βάλω μερικές φορές να πάρει νερό μέσα με το ποτήρι, θα το ανεβάσω να πάει στα 22 λεπτά, δευτερόλεπτα. Η κούπα είναι λοιπόν στο επί 2 είναι 44 και σιγά σιγά κούτσου θα γεμίσει αυτό. Κλουτς, γεμίζει. Το ακούτε? Θα βάλω και αυτό εδώ, το σημείο, αυτό εδώ το σημείο το άνοιξα. Πήρε μπροστά το μοντέρ. Είναι τώρα στις 19 βαθμούς, καθώς αγεμίζει, θα δούμε ποια πραγματική θερμοκρασία γράφει το νερό. Αυτό είναι το ρελέ που παίρνει ο ανεμιστήρας πίσω. Θα πρέπει να το έχω υπόψη μου, γιατί κλείνει, αυτό κάνει 22 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να το ρυθμίσω τώρα που τρέχει εδώ, τώρα που βάζει νερό, πατώντας το up and down, αλλάζει το χρόνο που ρίχνει νερό στο ποτήρι. 12, έκλεισε. 17, μέχρι 25 το έχω πάει. Έχει παγίδα όχι λιγότερο από 5, και όχι περισσότερο από 25, όπως επίσης η θερμοκρασία έχει παγίδα όχι μικρότερη από 4 βαθμούς, διότι στους 4 βαθμούς το νερό αρχίζει και πίζει. Επίσης έχει μια emergency κατάσταση στο software, ότι αν η διαδικασία αποτύχει και πάει η θερμοκρασία κάτω από τον 1 βαθμό, τότε όλα shutdown. Γεμίζει. Λοιπόν, θα το γεμίσω και τα ξαναλέμε. Πρόβλημα. Χάνει η είσοδος, η έξοδος του παγωμένου νερού μπρος το βρυσάκι. Από εκεί που δεν το έλπιζα ότι θα χάνει, χάνει και χάνει πολύ. Πρέπει τώρα να το βγάλω, να το ελέγξω. Γιατί κάπου κάτι έχει πιάσει, χάνει ένα ελάχιστο. Αλλά χάνει τακ σταγόνα, οπότε δεν γίνεται. Πρέπει να...
καναλιού. Είμαι Μινάς. Συνέχεια και αποτελέσματα του ψυγείου. Λοιπόν, είμαι ικανοποιημένος πάρα πολύ από την κατασκευή η οποία έγινε. Αυτά τα οποία είδα τώρα είναι ότι η οθόνη χρειάζεται φωτισμό. Έχει, αλλά δεν το έχω ενεργοποιήσει στο software. Το δεύτερο είναι ότι θα ήθελα μια πιο φωτεινή οθόνη, μια πιο μεγάλη, γιατί αν μπουν και οι ρυθμίσεις της, του ζεστού νερού, δεν φτάνει η οθόνη. Πρέπει να φύγουν κάποιες ρυθμίσεις, όπως η ένδειξη της τρέχουσας θερμοκρασίας νερού, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται μόνο ποια είναι η επιθυμητή θερμοκρασία του παγωμένου νερού. Και εδώ τώρα έχουμε μια παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή το έχω βάλει στο 14. Ένα ποτήρι γεμίζει και μου πηγαίνει τη θερμοκρασία στο 16. Το ποτήρι όμως είναι πάρα πολύ παγωμένο, λοιπόν, και χρειάζεται να ανεβάσω λίγο τη θερμοκρασία. Τώρα βέβαια το χειμώνα δεν με απασχολεί, διότι θα είναι μικρή η χρήση του. Ένα ποτήρι ακριβώς. Ωραία. Η θερμοκρασία τώρα πήγε στους 15 βαθμούς. 15 και 26, κάπου εκεί πέσει τέλος πάντων. Αν βγάλω άλλο ένα ποτήρι θα πάρει μπροστά. Η θερμοκρασία τώρα στις 14, το έχω ρυθμίσει να πάει συν 2. Αν δεν πάει συν 2, δεν θα πάρει μπροστά και αυτό μου φαίνεται σωστό το DIF. Αυτό το οποίο παρατήρησα είναι ότι εκτός ότι είναι πολύ παγωμένο το νερό και πρέπει να πάει στους 15-16 βαθμούς για να πίνετε, παρατήρησα επίσης ότι ξεκινά σιγά σιγά και κατεβάζει θερμοκρασία και κάποια στιγμή κάνει απότομα βουπ και κατεβαίνει. Δηλαδή τώρα για να αποδώσει το μοντεράκι πρέπει να, ανεβεί, να περάσει περίπου το 5 λεπτό. Είμαι ευχαριστημένος από την απόδοσή του. Θα φέρω τα καπάκια να τα βάλω δεξιά-αριστερά και από πάνω. Θα το αφήσω ακόμη να δω μήπως έχω κάποια διαρροή, εντοπιστεί κάποια διαρροή ή κάποια δυσλειτουργία. Είμαι ικανοποιημένος από το λογισμικό που έφτιαξα. Δεν θα του βάλω, δεν θα του ενεργοποιήσω το φωτισμό, δεν χρειάζεται ούτως ή άλλως. Πατά στο διακόπτη, ανάβει εδώ και ένα λαμπάκι. Φαίνεται μπλε. Σβήνει. Και εδώ, αν το πατήσω, ανάβει ένα κόκκινο φωτάκι. Φαίνεται, δεν χρειάζεται. Αλλά ούτε έχει νόημα να διαβάζω εδώ πέρα τι γράφει αυτή τη στιγμή, απλά είναι για ενημερωτικούς χαμπαλετζίδικους λόγους. Πάντως για να αξιοποιηθεί θα πρέπει να φωτιστεί. Φωτισμό είχε και το δικό του, το παλιό το LCD, το οποίο είχε εδώ, είχε φωτισμό με το που πατούσε το κουμπάκι, τάπ, άναβε η οθονίτσα και έδειχνε ένα λογότυπο, μια μπάρα πόσο ήταν το περίπου το ψυχρό νερό, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Ήταν πάρα πολύ όμως καβαλιτζίδικο. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε αυτή η επισκευή. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.